Το πρώτο καλάθι με φλότερ από τον Χάιμε Ετσενίκε. Ο Νιέρης ελευθερώθηκε, εκτέλεσε 0-9. Time out. Εσπευσμένα από τον Φώτη Τακιανό, η ομάδα του μετά από 5,5 περίπου λεπτά δεν έχει βρει ούτε έναν πόντο. Να τον πρώτο καλάθι πάντως. Και μάλιστα με μπόνους μια βόλη από τον Φρίντριξον, ο οποίος πιέστηκε από τον Κόνιαρη. Με την καλή του άμυνα στο 1. Φρίντριξον ξανά. 6 πόντι στη σειρά από τον Ισλανδό που δεν είναι τυχαίος παίχτης. Πήγε να δημιουργήσει, δεν τα κατάφερε. Έκλεψε ο μάλλον η μπάλα κατέληξε τον Μπαζίνα. Που ήρθε από τον Πάγκο Χέιλ, άμεση εκτέλεση και στον στόχο. Διψήφια η διαφορά, διψήφιος και ο Χέιλ. Κυφισιά, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κολοσσός, πλέον και Προμηθέας. Φρίντριξον κουβαλάει μόνος του το σκοράρισμα για τον ΠΑΟΚ, 8 από τους 10. Έτσι κι αλλιώς θα είναι χαμηλή η επίδοση του κεφάλου επιθετικά για αυτή την πρώτη περίοδο. Χέιλ μάλλον βιάστηκε. Και όμως, όχι μόνο σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Αν μη τι άλλο, υπάρχει χάρισμα εδώ, κοιτάξτε. Ρέλης πάλι στο post, πάλι τελειώνει την μπάλα. Αξιόπιστη λύση. 14-25. Μια πρώτη περίοδος που ανοίγει στον Προμηθέα και ο Χρυσικόπουλος βάζει τον ιδανικό επίλογο σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας πάει με συν 14 στην πρώτη διακοπή. Ήταν το πέμπτο τρίποντο των Πατρινών σε 8 προσπάθειες. Είναι χαρακτηριστικό του προπονητή Φώτη Τακιανού. Ξεκινάει από την άμυνα. Ωραίο ποστάρισμα και στον στόχο ο Ρέινολτς. Χάρισον σιαχμάς για την απάντηση. Ναι. 25-38. Χέιλ πάει για το πέμπτο του τρίποντο. Είναι από τα πρόσωπα που αν μη τι άλλο συγκεντρώνουν βλέμματα με το καλημέρα. Τσιακμάς ξανά. Μονομαχία των δύο στις τελευταίες φάσεις. Δύο Χέιλ, δύο Τσιακμάς. Ο Νιάρης ελευθερώθηκε. Πάλι για τον Χέιλ. Ξανά αυτός από την περιφέρεια. Και άλλο τρίποντο. 28-44. Με μπροστάρι τον Χάντερ Χέιλ που εδώ προσπαθεί να δημιουργήσει και κάνει και εξαιρετική πάσα για το κάρφωμα του Καραγιαννίδη. Ρέινολτς από τα 7,5 και αυτός 10ο τρίποντο. Ανάσα στον δικέφαλο, ο οποίος βέβαια υστερεί κατά πολύ ακόμη. Καλά δομημένη η επίθεση. Ο Μπελιάουσκας σκοράρει. Όχι ακριβώς ορθόδοξο μπάσκετ. Πάλι ο Μπελιάουσκας από την κορυφή. Δεύτερο στη σειρά. Να ο Λιθουανός. Φλάτεν και Χάρισον. Προμηθέας με τον Χέιλ να δημιουργεί τον Κόφι. Που φτάνει σε εντυπωσιακό κάρφωμα βλέποντας αεροδιάδρομο μπροστά του. Τον Καραγιαννίδη. Τον Κούρουτς. Στον παίχτη που έκανε τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερη φορά που το κάνει ο Φρίντριξον αυτό. Και στο πρώτο ημίχρονο η πρώτη πόντη του ΠΑΟΚ. Momentum για τον δικέφαλο. Ξανά ο Φρίντριξον. Δεν τελειώνει την μπάλα. Μαζεύει ο Μακνής το lay-up. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει. Το ζήτησε κιόλας, Γιάννη. Ίσως να άργησε κιόλας. Και άλλη προσπάθεια για τον Μακνής. Ο Αμερικανός τελειώνει άλλη μια μπάλα από τον εξαιρετικό Φρίντριξον, ο οποίος εκτελεί, δημιουργεί. Χάρισον πήρε το σκρίν από τον πολύ βελτιωμένο Μακνής. Πάει ως το lay-up. Άντριου Χάρισον. Χέιλ. Off balance, πολύ δύσκολο καλάθι και για το momentum. ΠΑΟΚ είχε βγάλει μια σειρά από εξαιρετικές άμυνες. Διακριτική πίεση του Φρίντριξον, λάθος και ευκαιρία για πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία ο Φρίντριξον, άλλη μια φορά. Στο παρκέ για τον Προμηθέα και ο Ρέινολτς που κάνει δουλειά με τη σειρά του στο post και με ωραία κίνηση. Λιάουσκας βάζει την μπάλα στο παρκέ για να δημιουργήσει για τον Τσαϊρέλη και άλλο λάθος. 12ο για τον δικέφαλο.
Ρέινολτς στο transition. Στον στόχο, μεγάλο τρίποντο, 57-69. Με 9 σούτ σε όλα και όλα 14 λεπτά. Απάντηση από τον Μπελιάουσκας, ο οποίος με το τρίτο του τρίποντο κρατάει ζωντανό τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη στιγμή. Η στατιστική του Βαζίνας βεβαίως ως backup του. Εδώ κοιτάξτε τρίποντο που βάζει ο Γκίλμορ με ταμπλό στο 0 τώρα. Χάρισον. Το ίδιο και τώρα για τον Μακνής που καρφώνει. Πρωταγωνιστής και στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Αμερικανός σέντερ. Μόλις ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα, σήμερα έχει πάρει περίπου 17 λεπτά συμμετοχής. Κούρουτς, μεγάλο τρίποντο. Λετωνός είναι ήρεμη δύναμη. Χάρισον, ωραία δημιουργία. Γκίλμορ για το δεύτερο του τρίποντο, ναι! Αυτό ήταν ορθόδοξο. Δεν ήταν στο τέλος του χρόνου με ταμπλό. Χάρισον παίρνει την μπάλα όλο και περισσότερο για να δημιουργήσει βασικά. Το κάνει και τώρα για τον Τσιακμά, το σουτ δεν είναι καλό. Transition επίθεση για τον Προμηθέα, το σουτάρει ο Κόνιαρης και το πίστεψε, το βάλε. Χάρισον με τον Ρέινολτς να τον ακολουθεί, για τρεις ο Χάρισον, κακό σουτ. Σώζει όμως ο Φρίντριξον, κάνει όμως το κλέψιμο κόφι και όχι μόνο κλέψιμο. Πασάρι για το κάρφωμα του Ρέινολτς, συν 11. Time out εσπευσμένα από τον Τακιανό. Ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα και να παραμείνουν ψύχρεμοι οι παίκτες του. Στο 70-81 τρίποντο του Μπελιάουσκας. Πάλι ο Ισλανδός. Ωραία assist για τον Μακνής. 77-85. Χέιλ που δεν πήρε τις προσπάθειες του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ όμως παίρνει μια πάρα πολύ δύσκολη και με ταμπλό σκοράρει για το συν 10 ξανά. Απαντήσει. Προμηθέας συν 10, δική του μπάλα και τον χρόνο να λιγοστεύει. Έχει παράσταση νίκης που γίνεται πιο ισχυρή, καθώς ο Κόφι με goal foul μπορεί να φέρει τη διαφορά ακόμη και στους 13. Δεν το έχασε ποτέ. Το ταμπλό δύσκολα ο Ετσενίκε, μάλλον ο επίλογος. 80-95 δεν εκδήλωσαν επίθεση οι Πατρινοί στην τελευταία κατοχή